Πάμε στη Ζουράφα. Ή λαδοξέρα ή λαδόξερα. Ήμουν ο πρώτος που την ανέφερα το 2007-2009 στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα ας πω τώρα, ας αφήσουμε την αφισβητήση, να ας πω το ρόλο που παίζει αυτή, γιατί πιέζει ο χρόνος, η Ζουράφα. Τις τελευταίες ημέρες, πάμε παρακάτω παιδιά, στον, ε, στην, ε, έξι, στο, στον τίτλο 6. Είναι ακριβώς νοτίος της τράκη του Θρακικού πελάγους, και κάπου κοντά στη Σαμοθράκη. Είναι κόμβος, είναι κλειδί η βραχονισίδα Ζουράφα. Η οποία βραχονισίδα Ζουράφα έχει και ΑΟΣ. Ω βραχονισίδα, γιατί έχει φάρο, έχει ζωή, άρα μπορώ να στήσω ΑΟΣ. εκείνη είναι η Ζουράφα. Είναι ακριβώ αυτό που λέμε: η πόρτα στα δαρδανέλια. Μπορεί να βλέπει την έξοδο του στόλου μαζί με τη Σαμοθράκη. Είναι τα κλειδιά. Είναι στρατηγική σημασία περιοχέ, τι οποίε τι αφήσαμε εμεί έτσι. Να αυτή είναι η ζουράφα. Αυτό είναι ο φάρο. Να τον βλέπετε. Σε αυτό γύρω-γύρω το μέρο βγαίνει έλεον. Έτσι το λένε εδώ και αιώνε. Λαδόξερα. Δεν είναι λάδι από τι ελιέ. Είναι πετρέλαιον. Αναδύεται. Πάνω στα δάκα, μα δείτε, εγώ έχω πάει στην περιοχή. Ακουμπά και κλειστρά και μυρίζει έντονα. Είναι πετρέλαιο. Που αναβλύζει μόνο του. Χωρί καν εξόριξη και γεώτρηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα που υπάρχουν στην περιοχή της Μεσογείου σε πετρέλαιο. Κάποιοι λένε ότι είναι πάνω από 10 εκατομμύρια βαρέλια. Στα τα λέω για να τα ξέρετε. Θα μου πείτε 10 εκατομμύρια βαρέλια είναι πολλά. Αυτό είναι το κοίτασμα του πετρελαίου. Υπάρχει και φυσικό αέριο. Δεν είναι μόνο αυτό. Η έκταση του νησιού είναι μικρή, δεν είναι μεγάλη. Για να βλέπουμε τους ουράφα, να τη βλέπουν, να ξέρει ο κόσμος. Είναι ένα στρέμμα περίπου. Και έχει ακτογραμμή 32 μέτρα. Η ζουράφα. Μάλιστα. Απέχει 22 ναυτικά μίλια από τον φάρο της Αλεξανδρουπόλεως. Κοντά είναι. Εδώ και πολλά χρόνια η Τουρκία με τη στάση της προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα αφισβητήσεως. Ακούστε από πότε. Μετά την εισβολή στην Κύπρο το 1974, η πολιτική αυτή εντάθηκε κυρίως για τη Ζουράφα και τη Σαμοθράκη. Τότε το έκαναν για δύο λόγους οι Τούρκοι. Ο πρώτος λόγος ήταν γιατί, ακούστε για να δείτε την προδοσία τους, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο χουντικός, ο κακός, αυτός ο τύπος, ο απίθανος, ο απίστευτος, πέθανε φτωχός βέβαια, έτσι. Αλλά διτάκτορ, το συζητάμε, ναι, 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 ναι. Κακό στη δημοκρατία, ναι, το έκανε. Λε και οι δημοκράτε δεν κάναν τα για τη δημοκρατία. Πάμε στην ουσία όμω. Είχε επιλέξει μαζί με τον πρίνο τη λαδόξανα για να κάνει εξόριξη πετρελαίου. Έκανε στον Πρίνο, 72-73 είχα βγάλει όλα τα φεκ, τα έχω στο αρχείο μου, τα είχα δείξει σε παλιές εκπομπές, αν τα βρούμε τα δείξουμε, ο Παπαδόπουλος όρισε τη Ζουράβα μαζί με τον Πρίνο για εξόριξη. 72 και 73, αρχές του 73 μέχρι το καλοκαίρι. Τι έγινε το 73, θυμάστε 17 Νοεμβρίου, το Πολυτεχνείο. Και τι έγινε μετά, ήρθε ο Ιωαννίδης. Ποιο ήταν το λάθο του Παπαδόπουλου, ότι επέλεξε να βγάλει το πετρέλαιο στα ΦΕΚ σε δραχμέ και όχι σε δολάριο. Δημιουργώντα τεράστιο πρόβλημα στον Αμερικανικό παράγοντα και στην ισοτιμία του βαρελιού με να ισχυροποιήσει τη δραχμή δηλαδή. Δεν ήξερε εδώ ρώτα για ο Κακομήρη. Σε ένα βάρη του φέραν τον Ιωαννίδη, τον πράκτορα. Το νέο δίκτυα τώρα. Ο πατέρα του επεκτακτικού αυτού σχεδίου των Τούρκων, υπάρχει πατέρα που έλεγε ότι οι Τούρκοι, που έλεγε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την Ελλάδα να κάνει εξόριξη στη Σαμονθράκη. Και στην Πρίνο, στον Πρίνο κάναμε βράδυ. Δηλαδή ανακοινώθηκε, ήταν πανέτοιμο ο Παπαδόπουλο και ξεκίνησε και λέει: Εγώ θα κάνω εξόριξη. Τέλο. Ο πατέρα λοιπόν του σχεδίου τη Γαλάζη Πατρίδα, ο αντινάβαρχο Γαέτσι, από το 2016 είχε επισημάνει κάτι συγκεκριμένο. Τι, Το νησί τη Ζουράφα ανήκει στα 152 νησιά και βρακονησίδε που διεκδικούν οι Τούρκοι. Δεν είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή από τότε το κατέγραψε ξεκάθαρα. Και μάλιστα λέει στι 20 Οκτωβρίου, παραδείγματο χάρη, να θυμάμαστε για τι ημερομηνίε, η Τουρκία ανήγγειλε επισήμω να κάνει τι πρώτε, ακούστε, πολεμικέ ασκήσει στη Ζουράφα. Θα γίνουν ασκήσεις πολεμικέ σε ελληνικό έδαφο, τουρκικέ. Και ούτε το Πασόκ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολούνται με αυτό που σημαίνει. Όταν κάνει ασκήσει πολεμικέ σε έδαφο άλλη χώρα, είναι πολεμική εμπλοκή, παιδιά. Έτσι λέγεται στρατιωτικά. Είναι επιθετική ενέργεια. Έτσι λέγεται στρατιωτικά. Το κάλυψαν όλα τα κανάλια, το έθαψαν, Κανεί δεν λέει τίποτα. Κανένα, κανένα τίποτα. Κανένα κόμμα δεν μιλάει. Κανένα. Γιατί έχουν συμφωνήσει σε όλα. Το κατήγγειλα στη Βουλή και το είπα. Πείτε μου, τι συμφωνήσατε. Προδότε, τι συμφωνήσατε. Κανεί δεν μιλάει.